στιγμή. Ζανίδης για το Λαμπάλ. Ανοίγει το Ερέρα, ψηφώνει τη συναγωγή στον Μαρτίνι σε θέση offside. Και ξανά η φάση και δεν υπάρχει βεβαίως κανένα απολύτως offside. Ερέρα για τον Πρίτα, για αυτός αμέσως τον Σνάουτσνερ. Σέντρα τώρα από τον Βολονό, Ερέρα την είδε στην πορεία της μπάλας, αλλά αυτός που μπλοκάρει είναι ο Ντόλχα. Λαβάλ, και στο Ηρακλή. Ξανά εδώ, σέντρα από τον Σνάουτσνερ, πιέστηκε. Για να δούμε τώρα τον Ερέρα, το σούτ, εντυπωσιακή επέμβαση από τον Ντόλχα, σωτήρια επέμβαση για την Βίσλα. Και βλέπετε τον ενθουσιασμό που προκαλεί στους φίλους των Γιαννολεύκων αυτή η ευκαιρία που έχασε ο Ερέρα. Γεωργιάδης πέρασε τώρα από τον Μιχαήλοβιτς, γυρίζει για τον Καπετάνο. Η εντυπωσιακή επέμβαση και πάλι από τον Ντόλχα, ο οποίος κρατάει όρθια τη Βίσλα. Σέντρα από τις κόντρες, η μπάλα στον Παουλίστα, στη γωνία πέφτει ο Αμπάρης. Δεύτερη προσπάθεια και θα βγάλουν τώρα, όχι, νέο σούτ από τον Παουλίστα, τώρα θα μπλοκάρει ο Αμπάρης. Μιχαήλοβιτς, τους εκτελεί απευθείας η μπάλα, κοντράρι, δοκάρι και γκολ, απίστευτο. Απίστευτο, ένα λεπτό πριν από τη λήξη των καθυστερήσεων, ισοφαρίζει η Βίσλα με τον γκολ αυτό από τον Μιχαήλοβιτς, με τη βοήθεια της τύχης. Η μπάλα κόντραρε, άλλαξε πορεία και κατέληξε στα δίχτυα. Ό,τι χειρότερο για τον Ηρακλή. Καθώς με αυτό τον γκολ φαίνεται πως θα οδηγηθεί το παιχνίδι στην παράταση. Βλέπετε. Από το σούτ του Μιχαήλοβιτς η μπάλα στο τείχος, αλλάζει πορεία, δεν αφήνει περιθώριο στον Αμπάρη για να αντιδράσει. 1-0 η Βίσλα στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Παουλίστα. Παουλίστα πάντως, παρότι παίζει από το ξεκίνημα του παιχνιδιού, φαίνεται να έχει πολλές δυνάμεις, γύρισε εδώ την μπάλα, αλλά δεν πρόλαβε ο Πένσκα. Παουλίστα. Δεν μπορεί να το σταματήσει. Παουλίστα για τον Ραντοβάνοβιτς. Ο Παπαζαχαρίας πέφτει, αλλά σώζει ο Αμπάρης. Ο Ξανίρης τώρα θα βγάλει σε κόρνερ. Τώρα προσπαθεί να βγει ο Ηρακλής μπροστά, αλλά χωρίς επιτυχία και πάλι. Το άνοιγμα για τον Πιότρ Μπρόζεκ. Προσπαθεί να περάσει εκεί από τον Σνάουτσνερ. Γυρίζει στο κατώρο. Τεράστιο κενό στην άμυνα του Ηρακλή. Και 2-0 η Βίσλα. Και εδώ πια τα πράγματα γίνονται όχι απλώς άσχημα, αλλά πάρα πολύ άσχημα για τον Ηρακλή. Εσείς βλέπετε τον Καντόρο να πανηγυρίζει πάντα για τον γκολ που πέτυχε και εδώ τους φίλους της Βίσλας της Κερκίδες. Βλέπετε ξανά την προσπάθεια του Πρόζεκ και το τεράστιο κενό στην άμυνα του Ηρακλή. Δείτε, δεν υπάρχει κανείς εκεί. Ο Καντόρο με όλη του την άνεση θα κάνει το σουτ, θα πετύχει τον γκολ. 2-0. I będziemy tutaj mieć dodatkowe 30 minut rywalizacji. Cóż to było za uderzenie Nikoli Mijajlowicza, Serba, który od 2004 roku gra w drużynie Wisły. I mecz, można powiedzieć, zaczyna się od nowa. Troszeczkę szczęścia, tak jak powiedziałem, należy uderzyć, należy szukać szału, bo rykoszy tam, nie ma szału, nie ma bramek. W Wiśle dzisiaj sprzyja szczęście, bo w ostatniej chwili praktycznie wróciła z dalekiej podróży i no i należy się z tego cieszyć, bo no na pewno teraz wszystko jest otwarte i teraz to Ηρακλής musi się otworzyć, musi zaatakować. Że serbski napastnik zabrał się w idealnym tempie, od razu przyjęciem zgubił rywala. Cantoro, płasko, za lekko, Kacabis, Herrera.
Niedokładnie. Oby te sytuacje dobrze, się... że niedokładnie wyprowadzają te kontrę. Sobolewski do prawej strony, do Piotra Brożka. Brożek i Schnautzner. Brożek musi uważać. Schnautzner wybita piłka. Kantor, gol! Wisła prowadzi 2-0 na stadionie Iraklisu. Proszę zobaczyć, jaka piłka... Mauro Cantoro, gol zdobyty w piątek z Widzewem. Wtedy taki trochę przypadkowy, bo gdzieś ta piłka po jego strzale pewnie potrzebowałaby kilka metrów od bramki, ale po rykoszecie wpadła do bramki drużyny Widzewa. Teraz już dokładnie tak jak chciał, tak uderzył w kierunku dalszego słupka. Precyzyjnie, odległość nie była, Maciek, zbyt duża i Abaris nie zdążył interweniować. Piotr Brożek i Mirosław Schnautzner. Od tego się zaczęło. Dokładnie.